Τα 7 βήματα της υλοποίησης. Σκέψη είναι ο πατέρας, αίσθημα είναι η μητέρα και η εκδηλωμένη μορφή είναι ο Υιός ή η Δημιουργός, Άγιος Αίωρος. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν μια ζωή χωρίς αρρώστιες και συμφορές και γεμάτη ευτυχία. Το να περιμένει κανείς μια ζωή ευτυχισμένη χωρίς να κάνει ωφέλιμες και ευεργετικές δραστηριότητες δεν είναι μια δικαιολογημένη προσδοκία. Εάν κάποιος δεν σπέρνει τους κατάλληλους σπόρους, σίγουρα δεν θα θερήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο μαθητής των διδασκάλων θα πρέπει να αναπτύξει ένα απόθεμα αρετής, καλοσύνης και αγάπης στη δράση, ώστε να αυξήσει την ευτυχία όλων των ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι αποφάσισαν να χρησιμοποιούν ένα ωφέλιμο νου και αγνή δράση σε όλες τις καταστάσεις, τότε η ευδαιμονία και η ευτυχία θα ήταν το φυσικό επακόλουθο. Η υλοποίηση μιας καλής ιδέας ή ενός αγαθού σχεδίου είναι επιτυχής όταν ακολουθήσουμε 7 βήματα που αντιστοιχούν στις ενέργειες των 7 ακτίνων. Πρώτο βήμα. Τίποτα δεν δημιουργήθηκε ποτέ στον κόσμο και τίποτα δεν επιτεύχθηκε ποτέ μέχρι που οι άνθρωποι να αναπτύξουν τη θέληση να το πραγματοποιήσουν. Αυτή είναι η δραστηριότητα της πρώτης ακτίνας της δύναμης της θέλησης του Θεού. Για να υλοποιήσουμε κάτι, είτε είναι ένα μικρό δαχτυλίδι είτε ένα μεγάλο σχέδιο, πρέπει πρώτα μέσα μας να συγκεντρώνουμε τις ζωτικές μας ενέργειες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας και να τα κατευθύνουμε για την πραγματοποίηση των δημιουργικών μας σκοπών. Αλλά δεν πρέπει να μιλήσουμε για αυτά σε κανέναν. Είναι υψής της σπουδαιότητας να παραμείνουμε απόλυτα σιωπηλοί όσον αφορά για το τι πρόκειται να κάνουμε. Πρέπει να σφραγίσουμε τα χείλη μας και να μην κάνουμε ούτε ένα υπανοιγμό μέσω του λόγου για τα σχέδιά μας. Αυτό δεν γίνεται μόνο για να προστατεύσουμε την αγνότητα της αρχικής σύλληψης του σχεδίου, που ακόμη δεν έχει μορφοποιηθεί από τις προτάσεις και τις νοερές απεικονίσεις των άλλων, αλλά για να προστατευθούμε και εμείς επίσης. Είναι απίστευτη η βία των αισθημάτων που συχνά κατευθύνονται εναντίον ενός μαθητή από άλλους, που εξαιτίας των δικών τους αισθημάτων ανεπάρκειας και ανασφάλειας, εποφθαλμιούν αυτό που βλέπουν σε εμάς ως μεγαλύτερη πνευματική ανάπτυξη. Δεύτερο βήμα. Μετά από την επιθυμία να δημιουργήσουμε μια ορισμένη μορφή, μπορούμε να ζητήσουμε θεία αντίληψη για το πώς να παράγουμε καλύτερα αυτή τη μορφή. Χρειαζόμαστε τη σοφία της δεύτερης ακτίνας για να μας φωτίσει και να μας ενδυναμώσει μέσα από τη χρήση της διάκρισης και της απλής κοινής λογικής, για να μάθουμε ποιες ενέργειες πρέπει να προσφέρουμε από τις ήδη ανεπτυγμένες θείες ιδιότητες και πώς αυτές θα επιτρέψουν να δοθεί η καλύτερη υπηρεσία. Τρίτο βήμα. Τώρα έρχεται το βήμα που αφορά την απελευθέρωση του αισθήματος της θείας αγάπης από την καρδιά μας. Ευθυγραμμιζόμαστε και εργαζόμαστε υπό την καθοδήγηση της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας προς όφελος κάθε τμήματος της ανθρωπότητας και του μεγάλου σχολείου που ονομάζουμε πλανήτη Γη. Με τη χρήση της δικής μας δύναμης της υλοποίησης απαιτείται η συνεργασία όλων των φορέων μας, φυσικού, συναισθηματικού, νοητικού και της εγώ ημί. Τέταρτο βήμα. Κρατούμε αληθινό στην αγνότητα του αρχικού σχεδίου, επαναβεβαιώνοντας στο νου μας μέσω του δικού μας Άγιου Χριστικού εαυτού ή για εκείνους ανάμεσά μας που έχουν αποκτήσει το προνόμιο να είναι αποδεκτοί μαθητές των αναληφθέντων διδασκάλων, μπορούν να έχουν καθοδήγηση μέσω του διδασκάλου. Πρέπει να διατηρήσουμε την αγνότητα του σχεδίου μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το επεξεργαστούμε μέσα από το φως της προσωπικότητάς μας,
προσαρμόζοντας αυτό το σχέδιο στη δική μας αιτία, λογική ή ατομική ικανοποίηση. Ούτε πρέπει να επιτρέψουμε στο νου μας την ανάπτυξη αμφιβολιών για την ορθή έκβαση του σχεδίου μας. Πέμπτο βήμα. Η ιδιότητα της συγκέντρωσης ή αφιέρωσης σε ένα ιδανικό και η ικανότητα να παραμένουμε σταθεροί στην ίδια ιδέα, σχέδιο ή σκοπό μέχρι να εκδηλωθεί στο φυσικό πεδίο είναι ουσιαστική για τη δημιουργία αυτόματης υλοποίησης. Αυτή είναι μια μεγάλη δοκιμασία για εκείνον ή εκείνη που θέλει να δημιουργήσει κάτι καινούριο και συγκεκριμένο. Οι ζωτικές φωτιές του ενθουσιασμού και ζήλου που φλέγεται μέσα στον ένθερμο μαθητή όταν αυτός ή αυτή αγγίζει για πρώτη φορά την αλήθεια αυτού του φωτός, συνήθως γίνεται στάχτη μέσα σε 6 μήνες. Εδώ είναι που η Θεία Βοήθεια είναι ανεκτίμητη. Έκτο βήμα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στην επιστήμη της συνειδητής υλοποίησης η 7η ακτίνα της ρυθμικής επίκλησης προηγείται της ενέργειας του σφραγίσματος της υλοποίησης μέσα στην ουσία της θεϊκής ειρήνης. Αφού έχουμε τελειώσει με την 5η ακτίνα της συγκέντρωσης και έχουμε παραμείνει με το σχέδιο για αρκετό καιρό, προχωρούμε στην δραστηριότητα της ρυθμικής επίκλησης. Εδώ και πάλι, αν υπηρετούμε τον διδάσκαλο, το αποτέλεσμα θα είναι μικρό αν τον υπηρετούμε ή την υπηρετούμε με μεγάλη ορμή ενέργεια στη μία μέρα και μετά εξαφανιζόμαστε για 1 μήνα. Χρειάζεται σταθερότητα. Χωρίς να έχει σημασία τι δημιουργούμε, ο ρυθμός τροφοδοσίας αυτού του σχεδίου με τη ζωή μας, μέσω της σκέψης μας, του αισθήματός μας και της επίκλησης που εκφωνείται σε μια συγκεκριμένη στιγμή, κάθε μέρα, είτε είναι πρωί, απόγευμα ή βράδυ, είτε και τα 3, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, είναι απόλυτα ουσιαστικό για την επιτυχία μας σε μια τέτοια προσπάθεια. Και αν δεν δώσουμε στο σχέδιό μας υλοποίησης ρυθμό, θα εκδηλώσουμε μια μορφή χωρίς αρμονία, αν τελικά εκδηλώσουμε κάτι. 7ο βήμα. Κατόπιν και μετά από προσευχή, ας σκεφτούμε αυτό το τελευταίο βήμα. Αφού έχουμε εκδηλώσει μια υπέροχη υλοποίηση, σφραγίζουμε την υλοποιημένη μορφή μέσα στη χρυσή φλόγα του διδασκάλου της 6ης ακτίνας, της ειρήνης και της υπηρεσίας. Έτσι θα την διατηρήσουμε απαραβίαστη από οποιασδήποτε αποσυνθετικές δυνάμεις της ανθρώπινης σκέψης και αισθήματος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμιά δυσαρμονία ή αμφιβολία είτε από τον εαυτό μας ή από άλλους που θέλουν να την καταστρέψουν. Και από τα πιο καταστροφικά ανθρώπινα συναισθήματα είναι εκείνα της ζήλιας και του φθόνου. Το θείο σχέδιο της τελειότητας. Ό,τι έχει συμβεί, συμβαίνει και θα συμβεί στη ζωή μας. Δεν πηγάζει από την τύχη ή το πεπρωμένο, αλλά από 4 παράγοντες που είναι. Το θείο σχέδιο, το κάρμα, ο νους και η συγχώρεση. Το θείο σχέδιο της τελειότητας είναι η εκπλήρωση της θέλησης του Θεού για τον καθένα από εμάς. Αυτό είναι πάντοτε καλό, ωραίο, αγνό και τέλειο, που μας προκαλεί ολοκληρωμένη ευτυχία όταν το πραγματοποιούμε. Συνίσταται στο ευζήν, αγαπώντας και αισθανόμενοι ότι μας αγαπούν. Πάντοτε όμορφοι, υγιείς και ευτυχισμένοι, ζώντας με ευημερία, με την παροχή όλων των καλών πραγμάτων, έχοντας καλύψει όλες τις ανάγκες μας και ελεύθεροι από κάθε εμπόδιο για το καλό το δικό μας και όλων των ρευμάτων της ζωής που μας περιτριγυρίζουν. Κάθε άτομο, κατάσταση ή πράγμα
μέσω της μεταμορφωτικής δύναμης του νου και του κάρμα μπορεί να πραγματοποιήσει και να απολαύσει αυτό που ονομάζεται θείο σχέδιο της τελειότητας. Τα γεγονότα της ζωής όλων των ανθρώπινων όντων είναι προκαθαρισμένα με βάση το θείο σχέδιο της τελειότητας. Αυτό ολοκληρώνεται με τρόπο τέλειο, αλλά μπορεί να τροποποιηθεί αρνητικά από το κάρμα, την αρχή του αιτίου και του αποτελέσματος, και από το νου και τα συναισθήματα. Μέσω της θετικής αλλαγής του νου μας, με τη χρήση του νόμου της συγχώρεσης, την ενεργοποίηση της χρηστικής φλόγας μέσα στην καρδιά και την προσευχή, είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στην κατάσταση της ευτυχίας και αρμονίας του δικού μας θείου σχεδίου της τελειότητας. Είναι επίσης σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Θεός σε οποιαδήποτε από τις μορφές έκφρασής Του δρά πάντοτε για το καλό, υποστηρίζοντας για τον καθένα μας αυτό που είναι το θείο σχέδιο της τελειότητας που επιθυμεί ο Θεός αγνό και τέλειο. Με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσει η ζωή μας μόνο με το καλό, με αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους, αυτό που όταν το κάνουμε πράξη μας δίνει μόνο χαρά. Το θείο σχέδιο του ανθρώπινου όντους είναι να φτάσει να γίνει δάσκαλος της ζωής, απόλυτος κύριος των περιστάσεων. Γι' αυτό το θείο σχέδιο της τελειότητας το ολοκληρώνουμε ζώντας σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και τις ενέργειες των 7 ακτίνων. Πολλές φορές κάποιος πορεύεται προς το θείο σχέδιο με τρόπο σχεδόν ενστικτόδη. Όταν συμβαίνει αυτό, πρόκειται για το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε κάποιον. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, εμείς οι ίδιοι βαδίζουμε αντίθετα με το δικό μας θείο σχέδιο της τελειότητας. Πρέπει να προσέξουμε να μην παρεμβαίνουμε στην πραγματοποίηση του θείου σχεδίου άλλων ανθρώπων, ειδικά των παιδιών, επιβάλλοντάς τους τη θέλησή μας. Με τον ίδιο τρόπο που κάθε άτομο έχει το θείο σχέδιο, έχουν και οι οργανισμοί, οι πόλεις, τα κράτη, οι ήπειροι και ο ίδιος ο πλανήτης Γη, το οποίο το θείο σχέδιο είναι να μεταβληθεί σε ένα αστέρι φωτός, έναν τόπο γεμάτο αρμονία, όπου οι άνθρωποι αλλά και τα άλλα ζώντα πλάσματα θα μπορούν να ζουν μέσα σε ειρήνη και αρμονία. Πάντα να θυμόμαστε ότι όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο, είναι σημαντικό αυτό και τα αποτελέσματά του να είναι σε αρμονία με τους νόμους της φύσης και τους συμπατικούς νόμους. Σας ευχαριστώ.